Έφωνη, ο ΠΑΟΚ, βαθμούς, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, μια χαρά. Εμπρός. Έλα, Ρετάκη, καλησπέρα. Εδώ, ναι, όνομα. Έλα, Φίλιππος, ο Μακεδόνας, από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Φίλιππε. Πού είναι ο γιος λοιπόν, σου, Αλέξανδρος. Πρώτα Αλέξανδρο. Απ' όλα θέλω να πω περίμενε, ότι συμφωνώ με αυτό που είπες για τη χρήση των ελληνικών λέξεων. Περίμενε, ρε, αγόρι, ένα λεπτό. Ο Φίλιππος, ναι. Ο Μακεδόνας. Ναι, ναι, Φίλιππος, πού... ο Μακεδόνας από Θεσσαλονίκη. Περίμενε. Πού είναι ο γιος ο Αλέξανδρος. Εδώ περήφανοι είμαστε, Ρετάκη. Τι να κάνουμε, όλοι Έλληνες. Όταν κάνεις αγόρι, να τον βγάλεις Αλέξανδρο. Εννοείται θα το βγάλω. Ακόμα μικρός είμαι, 25 χρονών. Εντάξει, ρε, τι περιμένεις, θα πας 60, 70, πότε θα τα κάνεις. Εντάξει, τώρα που να είναι, σε 2-3 χρονάκια, Ρετάκη. Κάνε το αγόρι τώρα τον Αλέξανδρο και μάθε το να μάχετε υπέρ της Μακεδονίας, υπέρ του Ολυμπιακού. Εννοείται, εννοείται, θα τον βγάλω Αλέξανδρο το γιο μου. Λοιπόν, Τάκη, τι ήθελα να πω, συμφωνώ που λες για τις ελληνικές τις λέξεις, ναι. Να τις χρησιμοποιούμε σωστά, αλλά μου το λες και μου λες καθεωρήθηκε, καθιερώθηκε ρε Σταγκή. Εντάξει, εντάξει. Βεβαιώθηκα, δεν πάνω σαν τέβρα μου, καθιερώθηκε. Έγινε, εντάξει, λοιπόν, προχωράμε. Το δεύτερο που θέλω να πω, Τάκη μου. Ναι. Πότε ο Ολυμπιακός έβαλε δύο γκολ, έχασα χθες, το ξέρω, αλλά πότε ο Ολυμπιακός έβαλε δύο γκολ στην Ολλανδία μέσα. Στην Ολλανδία. Ναι, εγώ χθες έχασα, αλλά έχασα περήφανα. Έβαλα δύο γκολ. Ο Ολυμπιακός δεν έβαλε δύο γκολ. Αυτή είναι, ρε φίλε. Κατάλαβες τι είναι, παγκοτζίδες. Άκου τώρα. Αυτή είναι. Πανηγυρίζει που έβαλε δύο γκολ. Ναι. Ενώ έχει φάει τρία. Κάτσε εσύ και μίλα με τους παγκοτζίδες. Εγώ. Και τους μακεδονομάχους της φακής. Περίμενε, φίλε. Κάτσε και μίλα. Να σου πω κάτι άλλο. Να σου πω κάτι άλλο που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί πες μαλακία τώρα. Λοιπόν, παίζει πάω κάθε σενάριο. 1-0 στην Τούμπα. Arsenal, ΠΑΟΚ 1-1. Περίμενε. Και λέτε εσείς εκείνη τη χρονιά, λέγατε, ακόμα και τώρα το λέτε, να εμείς φέραμε 1-1 στην Arsenal. Δύο φορές νίκησε ο Ολυμπιακός εκεί μέσα. Και στις αγώνες της Champions League. Δύο φορές στην Arsenal. Εσείς πανηγυρίζατε την ισοπαλία μέσω, πώς το λένε, το γηπέδο της Χάιμπουρ, πώς το λένε τώρα, δεν θυμάμαι. Και εμείς κάνουμε δύο νίκες. Τι είναι αυτό τώρα, και πήρες τώρα κακομοίρη παουτζή, άκουρε, να δεις την κακομοιριά σας και να δεις ότι ποτέ δεν θα γίνεται μεγάλη ομάδα. Να μου πεις πότε ο Ολυμπιακός έβαλε 2-0, έβαλε 2 γκολ. Στην Ολλανδία κιόλα, σιγά την Ολλανδία. Και να έχασε. Όταν αποκλείαμε εμείς τον Άγιαξ, εσύ δεν είχες γεννηθεί. Τι είναι αυτά που λέτε. Φίλιππα. Και να σου πω και κάτι. Κάθε χώρα, Φίλιππα Μακεδόνα, κάθε χώρα έχει δύο μεγάλες, μία σίγουρα και. Κάποιες χώρες έχουν και δύο μεγάλες ομάδες. Η Ισπανία έχει την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Στην Ολλανδία μόνο έχει αυτή τη μεγάλη ομάδα. Τον οποίο ο Ολυμπιακός τον έχει δύο φορές νικήσει. Δύο φορές αποκλείσει. Αποκλείσει. Έτσι. Εσύ τι μου είπες τώρα. Οπότε, ωραία. Μείνε με την ήττα και μείνε ότι ο Ολυμπιακός. Βάλανε δύο γκολ. Ναι, άκου, με τι ασχολούμαστε. Άκου. Και... αυτό είναι η μόδα η τελευταία πέντε χρόνια να ασχολούμαστε με τους παγκοτζίδες. Και έμεινε η διασύνη που είπα εγώ αντί να πω καθιερώθηκε, το είπα λίγο γρήγορα, το έκανα λάθος. Και ναι, και βγήκε στις μαλακές τη δικιά σου και τη στραβωμάρα σου και την ομάδα σου που έχασε και έβαλε δύο γκολ. Μπράβο. Εγώ δεν θέλω να βάζω δύο γκολ, εγώ θέλω να νικάω, φίλε. Δηλαδή, άμα ακούσει τον Τάκη, εμένα, να έχω βάλει τρία γκολ στη Λιόν, λέμε τώρα μια ομάδα Γαλλία. Και να έχω φάει 4 κούφια ώρα, δεν το πω ποτέ. Ποτέ. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια. Φίλιππος από Βίρονα. Ναι. Ομάδα. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε οργανώσει μια νέα ομάδα, Χρυσή Δράκη λεγόμαστε. Πώς λέγεσαι. Με τον φίλο μου τον Παναή. Και απλά θέλω να πω πως είμαστε... η νέα απειλή του Ολυμπιακού και θέλαμε να πούμε στο ραντάρ σας. Κάτσε ρε, τι έχεις οργανώσει τη Χρυσή. Τι λέει μόνο. Φίλε, δεν οργανώνει ο Ολυμπιακός λαός, δεν οργανώνει τίποτα παρά μόνο τον Ολυμπιακό να φωνάζει και ανήκει εδώ στη θύρα 7. Εμπρός. Δηλαδή, κατάλαβες, τώρα τι μου λες εσύ, εμπρός. Ναι. Ρε το Φίλιππο, ρε. Πότε ο Ολυμπιακός έβαλε δύο γκολ, λέει, μέσα στο... ναι, ρε φίλε. Κοίτα να σου πω κάτι.
Εσύ λογικά πρέπει να πανηγύριζες τότε στο Καραϊσκάκι. Φωνή. Έλα. Πρέπει να πανηγύριζες στο Καραϊσκάκι που έφαγε 5 και έβαλε 1. Γιατί άλλες ομάδες χάνανε μόνο 5-0. Δεν πανηγύριζανε γκολ, έτσι δεν είναι. Ναι. Πρέπει να πανηγύριζες. Ε, ναι. Εμπρός. Ναι. Δεν τη τραβάμε, έλεγα μου. Ο μπαμπάς σας! Ο μπαμπάς σας! Και ο γαμιάς σας! Για να μην ξεχνιόμαστε. Να πω ότι υπάρχει ένας μπαμπάς στο βόλεϊ γυναικών που κατάντησε το Παναθηναϊκό στη Β' Εθνική όχι να πέσει από μόνος του. Δηλαδή το, δεν μπορούσε άλλο να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις γυναίκες. Και αυτός καλός μπαμπάς είναι. Εμπρός. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Τι θέλεις να τους βάλω, Τάκη? Τους 42 πόντους που μας πήρε ο άλλος, να μας πει το ψέμα του. Ναι. Και την ιστορία του Παναθηναϊκού. Και τι λέει ο Νικολούδης. Παναθηναϊκή, ανοίξτε τα αυτιά σας.